Αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες, δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις, όλοι και όλες, όλος ο ελληνικός λαός, να βγει όρθιος, να βγει δυνατός από αυτή την πρωτόγνωρη δοκιμασία. Όρθιος και δυνατός, προστατεύοντας τη ζωή του, τη ζωή των παιδιών του, όρθιος και δυνατός και μέσα στους τόπους δουλειάς, προστατεύοντας τα δικαιώματά του. Προστατεύουμε τους εαυτούς μας, τους γύρω συνανθρώπους μας, για να μείνουμε δυνατοί, δεν μένουμε όμως σιωπηλοί. Και ακριβώς επειδή δεν μένουμε σιωπηλοί, και από αυτό το βήμα της Βουλής σας λέμε ότι ιδιαίτερα τώρα, με αφορμή την πανδημία του κορονοϊού, βάζετε σε καραντίνα εργασιακά δικαιώματα, ακόμα και αυτό της συνδικαλιστικής δράσης. Έχει σήμερα μια καταγγελία επώνυμη ο ριζοσπάστης για συγκεκριμένη επιχείρηση, μόνο και μόνο για να στηρίξετε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μιλάτε για δήθεν προστασία των θέσεων εργασίας, χωρίς να ακυρώνετε πρακτικά τις πάνω από 100.000 απολύσεις το μήνα Μάρτιο. Την ίδια στιγμή που συμβαίνει αυτό μάλιστα, δίνετε νέα εργαλεία προς την μεγάλη εργοδοσία για να ποδοπατήσει όποιο εργασιακό δικαίωμα είχε απομείνει και να απαλλαγεί από χιλιάδες θέσεις εργασίας. Ακόμα και το δώρο του Πάσχα, που είναι δεδουλευμένα των εργαζομένων και που υποχρεούται να καταβάλει η μεγάλο εργοδοσία, θα καλύψετε κατά πολύ μεγάλο μέρος με κρατικό τελικά χρήμα. Κρατικό χρήμα που κι αυτό είναι χρήματα των εργαζομένων, είναι χρήματα των λαϊκών στρωμάτων. Μια είναι η λύση αυτή τη στιγμή. Να παγώσουν όλα αυτά τα αντεργατικά σχέδια αμέσως. Να παγώσουν, για παράδειγμα, τα σχέδια για τη ΛΑΡΚΟ, για άλλες σχετικές επιχειρήσεις. Να στηριχθεί η ΛΑΡΚΟ αυτή τη στιγμή. Να μην τολμήσετε να προχωρήσετε σε καμιά μείωση προσωπικού, σε καμιά μείωση μισθών, να πάρθουν τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας μέσα σε όλες τις επιχειρήσεις. Συνεχίζετε επίσης την κοροϊδία για εκατοντάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, χιλιάδες επιστήμονες με μπλοκάκι. Καθώς αρκετές κατηγορίες αυτών δεν εντάσσονται άμεσα για το δίμηνο Μάρτι-Απρίλη στους δικαιούχους του έκτακτου επιδόματος έστω αυτού του πενικρού των 800 ευρώ. Ενώ ταυτόχρονα δεν προβλέπονται μέτρα ανακούφισης ουσιαστικής, όπως είναι η ένταξη στο αφορολόγητο, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η απαλλαγή από τις ατομικές εισφορές ασφάλισης για το επόμενο τουλάχιστον τετράμινο. Εξακολουθείτε να μην παίρνετε στοιχειώδη μέτρα ανακούφισης για λαϊκά στρώματα, όπως είναι, για παράδειγμα, η μείωση των τιμολογίων του ρεύματος, του νερού, η αναστολή αποπληρωμής δανείων προς τις τράπεζες που πρέπει να ισχύσει για όλους και όχι μόνο για τους λεγόμενους συνεπείς δανειολήπτες. Σε καραντίνα επιδιώκετε να βάλετε δυστυχώς και την ενημέρωση στο όνομα της ατομικής ευθύνης πάλι. Φημώνεται κάθε διαφορετική φωνή που μάχεται για τα οξυμένα προβλήματα και αναδεικνύει τις ελλείψεις και τις ευθύνες. Και αυτή η φήμωση αφορά και πολιτικά κόμματα όπως το ΚΚΕ και τους υγειονομικούς, άλλους εργαζόμενους και τα σωματεία τους που αναδεικνύουν τις ελλείψεις σε προσωπικό, σε μέσα, σε μέτρα προστασίας.